συμβαίνει τώρα στα κελιά του Αγίου Όρους? Θυμωμένοι οι αγιορείτες πατέρες. Αγιορείτες κελιώτες πατέρες, πολεμάς τον Τίμιο Σταυρό, του Χριστού σημαία και τρόπεο. Εν Αγίω Όρη, 5 Δεκάτου του 2024. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θύελα, ταραχή και σκάνδαλο στη Μητρόπολη Περιστερίου. Αιτία, η απομάκρυνση του Τίμιου Σταυρού από τον Ιερό Ναό, από τον Οικείο Μητροπολίτη. Ενώ για τον Απόστολο των Εθνών Παύλο και για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού είναι κάφημα. Για τους άλλους, τους εκτός της Εκκλησίας και για κάποιους από τους σύγχρονους γραμματείς, φαρισαίους και αρχιερείς, ο Σταυρός είναι μέγα σκάνδαλο. «Καύχημα καυχημάτων ο Σταυρός», φωνάζει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, «και συντρέπεσαι γι' αυτόν». Αλλά ο Σταυρός είναι δόξα του Χριστού και όχι ατιμία, και εσύ τον ατιμάζεις. Δεν σε ελέγχει ο Γολγοθάς, ούτε το ξύλο του Σταυρού. Πολλοί σταυρώθηκαν στην οικουμένη, αλλά κανέναν δεν τρέμουν οι δαίμονες. Του Χριστού όμως μόνο το σημείο του Σταυρού να δουν, τρέμουν οι δαίμονες. Τρέμεις κι εσύ στη θέα του? Εμείς ομολογούμε τον Σταυρό επειδή γνωρίζουμε την Ανάσταση. Εσύ τον αρνείσαι? Ποιος τέλος πάντων είσαι? Ανώτερος του Απόστολου Παύλου ή μήπως του Πατριάρχη Κύριλλου Ιεροσολύμων υπερέχεις? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, όταν ήταν εχμάλωτος στους Αχεμενίδες, τους οποίους ονομάζουμε Τούρκους, απαντά με θάρρος στις προκλήσεις του Ισμαήλ. Στην ερώτηση του Ισμαήλ, πώς προσκυνάτε εσείς τον ξύλο και τον σταυρό? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκρίθηκε θαραλέα, με απάντηση την οποία ο Θεός του έδωσε. Και εσύ αποδέχεσαι αυτούς που τιμάνε το σημείο σου, ενώ αγανακτείς πάρα πολύ για εκείνους που την ατιμάζουν. Του Χριστού όμως τρόπαιο και σημείο είναι ο Σταυρός. Εσύ υποτιμάς τη σημαία και το τρόπαιο του Σταυρού. Αναλογήσου πώς συμπεριφέρθηκες και πώς συμπεριφέρεσαι εναντίον αυτού του τρόπαιου, αυτής της σημαίας που θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Σου το είπε ο ίδιος ο Χριστός, το επαναλαμβάνουν όμως και οι Άγιοι. Ας ακούσουμε, ας ακούσεις κι εσύ, μήπως και συγκινηθείς και αλλάξεις γνώμη, τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλλά και κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα προηγείται αυτή η μεγάλη και φρικτή σημαία του, με πολύ δύναμη και πολύ δόξα. Μόνο ατολμητίες, αλόφρονες και αλόπιστοι καταφέρονται με πράξεις φρικτής υποτίμησης του ζωοποιού σταυρού. Αυτός ο σταυρός έχει δοθεί σε μας σημάδι στο μέτωπό μας. Διαχωριζόμαστε οι πιστοί από τους άπιστους και έτσι γνωριζόμαστε, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης από τη Δαμασκό. Γιατί πρωτοστάτησε σε αυτή την περιφρόνηση, σε αυτή την ιεροσηλεία? Θεέ μου, τι θλιβερή πρωτιά! Ποιον ωφελείς έτσι? Τους εχθρούς του Χριστού βέβαια. Είναι θλιβερό να παίρνεις θέση στην ομάδα που ο αρχηγότης και πρωτοπαλίκαρο έχει τον Ιούδα. Έλα στο Άγιο Όρος και δες. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει Τίμιος Σταυρός. Στην Ιερή Μονή της Μεγής της Λαύρας υπάρχει σταυρός σχεδόν εφαπτώμενος της Αγίας Τράπεζας, οφερόμενος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το ίδιο και στην Ιερή Μονή Βατοπεδίου και αλλού. Εκτός αυτού όμως υπάρχουν σταυροί εντός του ναού. Μικρός επί της Αγίας Τράπεζας και στις κορυφές των τέμπλων, τα λεγόμενα λυπητερά, γιατί εικονίζονται δεξιά και αριστερά του Τιμίου Σταυρού η Αϊπάρθενος Θεοτόκος Μαρία και ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και Ευαγγελιστής, που θρηνούν γι' αυτό το θέαμα το φρικτό.
σε ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Περιστερίου. Μάθαμε ότι δεν υπάρχει πλέον Τίμιος Σταυρός, ούτε όπισθεν, ούτε επί της Αγίας Τράπεζας. Ενώ τα τέμπλα δεν έχουν το κορυφαίο σύμβολο του Ζωοποιού Σταυρού στην κορυφή τους. Επομένως, πού οδηγεί αυτή η πρακτική? Στη Σούρα 4, εδάφιο 157, το Κοράνι αναφέρει πως ο Χριστός δεν σταυρώθηκε. Μήπως γι' αυτό θέλουν την απουσία του Σταυρού από τους ναούς, για να μην θίγονται οι μουσουλμάνοι? Θέλουν από χριστιανικοί που είναι οι ναοί τώρα να γίνουν τόποι όπου θα συγκεντρώνονται και αλλόπιστοι. Ήδη είδαμε σε χώρες του εξωτερικού πρώην χριστιανικούς ναούς, Αγγλικανών κτλ. Να μετατρέπονται σε εστιατόρια και καφετέριες. Θέλουν να μετατρέψουν τους χριστιανικούς ναούς, άλλοτε τόπους λατρείας του Χριστού, σε αποιεροποιημένους τόπους που θα συναγελάζονται μη χριστιανικοί λαοί, άπιστοι, που αυτό είναι μέγιστη μορφή βλασφημίας και ασέβειας. Η πολεμική εναντίον του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού έχει σήμερα παγκόσμια έξαρση και δυναμική. Για παράδειγμα, πρώτον, στη Eurovision αυτή τη χρονιά, το 2024, τραγουδούσαν χορεύοντας, ποδοπατώντας, επάνω σε σταυρό. Επάνω σε αυτόν έγινε και σατανική τελετή. Δεύτερο παράδειγμα, ο Πάπας κάθεται σε θρόνο με πλάτη ανάποδο, ανεστραμμένο σταυρό, σύμβολο του σατανισμού. Τρίτο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αντικατέστησε το παλαιό σύμβολο του Τιμίου Σταυρού με άλλον, πλάγιο σταυρό, και αυτό είναι επίσης σύμβολο του σατανισμού. Τέταρτο, πατριάρχες μοιράζουν κοράνια που αμφισβητείται από το Κοράνι η Σταύρωση, έξω και ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Και πέμπτον, ο Μητροπολίτης Περιστερίου εξοβελίζει τον Τίμιο Ζωοποιό Σταυρό από τους ναούς της περιφερειάς του. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μητρόπολη στο Περιστέρι ανέδειξαν ένα μέγιστο πρόβλημα της σύγχρονης ποιμαντικής της διοικούσας εκκλησίας, η οποία δεν στάθηκε ικανή να αφουγκραστεί τους προβληματισμούς των σκανδαλισμένων και εναγώνια διαμαρτυρόμενων για αυτό το θέμα τέκνων της, και δεν καταδέχτηκε αν είναι δυνατό να παραλάβει το ευγενές ψήφισμα διαμαρτυρίας τους. Αυτό αποτελεί και την απόδειξη της περιφρονητικής και αλαζονικής αντιμετώπισης των σύγχρονων ποιμένων προς τα πνευματικά τους παιδιά. Για τους λόγους αυτούς, όσοι από τους πιστούς ορθόδοξους χριστιανούς διαμαρτυρήθηκαν για την απομάκρυνση του Ζωοποιού Σταυρού από την τιμητική του θέση, σωστά έκαναν και άγια έπραξαν. Σε αυτό συνηγορεί και ο Άγιος Ισίδωρος Πυλουσιώτης, όταν επεξηγεί στον Επίσκοπο Ισίδωρο για ποιο λόγο ο Απόστολος Παύλος δεν είπε απλά «Να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους», αλλά προσέθεσε «Εάν είναι δυνατό». Ας τον ακούσουμε τι είπε. «Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη με όλους τους ανθρώπους, όταν ο λόγος είναι για την πίστη, όταν πρόκειται για δικαιοσύνη, όταν πρόκειται για σοφροσύνη, όταν πρόκειται γενικά για όλες τις αρετές». Και συνεχίζοντας, επί κάπου λίγο, ο Άγιος είπε «Εάν όμως νομίζεις ότι αυτοί είναι συλλογισμοί, κοίταξε τον ίδιο τον Παύλο αν είχε ειρήνη με όλους. Αν μάλιστα θέλεις τον λόγο να τον οδηγήσεις πιο πάνω, κοίταξε τον Χριστό εάν συνθηκολόγησε με όλους». Σύμφωνα με όλα αυτά, πολύ κακώς μεταθέτουν κάποιοι αγαπούλιδες το πρόβλημα στους πιστούς που από ιερή αγανάκτηση κόσμια διαμαρτύρονται. Η ευθύνη δεν είναι αυτών που προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά αυτόν όπου την άναψε, ο οποίος όχι μόνο χλεβάζει τους όφρονες πυροσβέστες, αλλά σαν πυρομανής επιθυμεί να ανάψει, εκτός από αυτή, και άλλες. Αγιορείτες και λιώτες πατέρες.